Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε Χριστόδελφοι. Εκείνοι που παρακολουθείτε τις εκπομπές μας και όσοι για πρώτη φορά ίσως ακούτε μια εκπομπή τέτοιου είδους, να έχετε μια χαρά η οποία να στηρίζεται σε ένα αιώνιο βάθρο. Και υπάρχει μια τέτοια χαρά που στηρίζεται επάνω στην αναστάσιμη χαρά του Χριστού. Είδατε πόσοι πιστοί την ημέρα της Αναστάσεως έχουμε τέτοια χαρά. Μια ιδιαίτερη μέρα είναι το βράδυ του Σαββάτου της Αναστάσεως. Αισθανόμαστε μια ανάταση και μέσα μας γεννιέται μια χαρά η οποία ξεκινάει από την πίστη στην αιωνιότητα και στην αλήθεια και στην αγάπη του Χριστού. Αν μπορούσαμε λοιπόν όλο τον καιρό να διατηρούμε αυτή τη χαρά, θα είχαμε πετύχει πολλά πράγματα στη ζωή μας, θα είχαμε λύσει άπειρα προβλήματα από αυτά που μας δημιουργούνται τα τελευταία χρόνια. Διότι ο άνθρωπος ο χαρούμενος είναι ο άνθρωπος ο κατά Θεόν ζών. Θα μιλήσουμε σήμερα για ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής που απασχολείται και ο ίδιος ο Κύριος βέβαια μίλησε για την κατά Θεό παρθενία. Είναι παρθενία ενός είδους αυτή που απαρνείται τη χαρά της κοσμικής ζωής, της αρκικής ειδονής θα λέγαμε και της οικογενειακής ζωής, αλλά απ' την άλλη έχει μια αγάπη προς όλους τους ανθρώπους που τροφοδοτείται από την αγάπη του προς το Θεό. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θυσίασε την κοσμική ειδονή και με αυτό το εφόδιο μπορεί να πετάξει πνευματικά σε υψηλότερα ύψη από τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί ίσως να μην έχει παιδιά σαρκικά, αλλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει μιμητές ή παιδιά, να το πούμε έτσι, πνευματικά. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει πρέπει να έχει δοθεί αυτό από το Θεό άνωθεν. Δεν μπορεί όλοι να μείνουν άγαμοι και παρθένοι. Φαίνεται ότι ο Θεός δίνει μια κλίση σε κάθε άνθρωπο για το πώς θα εξελιχθεί η ζωή του. Σε όλες λοιπόν τις εποχές υπήρχαν άγαμοι πιστοί. Και στα λίγο παλιότερα χρόνια, δηλαδή αν κοιτάξουμε πίσω 50 χρόνια, θα δούμε ότι υπήρχε μία κατηγορία ανδρών και γυναικών, αδελφών συνήθως, οι οποίοι έκαναν το εξής. Δεν παντρεύονταν εάν δεν παντρεύσουν πρώτα την άγαμη αδελφή τους. Και τώρα ακόμα, σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, αυτό υπάρχει. Ήταν ένα είδος εκουσίας αγαμίας. Αλλά και η αδερφή δεν συνιστούσε στον αδερφό να κάνει γάμο πριν από αυτήν, πριν να την αποκαταστήσει. Έτσι μερικές φορές συνέβαινε να μένουν και οι δύο ανήπαντροι. Υπάρχουν βέβαια όλες οι κατηγορίες. Υπάρχουν και οι άνδρες οι οποίοι μένουν άγαμοι όχι για να παντρέψουν την αδερφή τους, αλλά επειδή θέλουν να γλεντήσουν, όπως λένε, τη ζωή τους. Διότι οι πρώτοι, κατά κάποιο τρόπο, έκαναν μια θυσία προς τις αδερφές τους, ενώ αυτοί, ό,τι εισπράττουν, το γλεντούν και ζουν νυχτερινή αμαρτωλή ζωή. Συνήθως, αυτοί παντρεύονται σε βαθύ γύρας. Μετά τα 60-70 χρόνια, όπου ο άνθρωπος πλέον δεν έχει τις προδιαγραφές για να κάνει οικογένεια, παντρεύονται μια γυναίκα για να τους φτιάχνει το χαμομήλι και το τήλιο που λέει ο λόγος. Αλλά αυτή η παραμόρφωση μερικές φορές της αγαμίας έφτανε και μέχρι να απαιτούν από τους άλλους έτσι στανικώς με το ζόρι να ακολουθήσουν αυτό το είδος της ζωής. Δεν είναι λοιπόν φυσιολογικά όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν είναι φυσιολογικό να επιβάλλει κάποιος στην αδερφή του να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί ή στην κόρη του,
αλλά θα έπρεπε να κοιτάξει βαθύτερα τι κλίση έχει αυτός ο άνθρωπος, τι θέλει από τη ζωή του κλπ. Αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος, θα έπρεπε και αυτός να σκεφτεί τι ακριβώς θέλει να κάνει. Πάντως τα λέμε αυτά, διότι υπάρχει και παρθενία κατά Χριστόν, αλλά και κατά δική μας βούληση. Μερικές γυναίκες επίσης μένουν άγαμες και παρθένες, ή όχι παρθένες, πάντως άγαμες, επειδή ήθελαν να παντρευτούν τον υπότι των ονείρων τους, το βασιλόπουλο που λέει. Αυτές λοιπόν, ενώ υπομένουν τους άθλους της αγαμίας, στερούνται του άθλου του στεφανώματος της αγαμίας από το Θεό, διότι μένουν άγαμες, αλλά όχι για το Θεό και δεν μένουν αγνές. Όσες από αυτές μένουν αγνές και αφιερώνονται στο Θεό, όπως μπαίνουν σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, σε αυτούς που λέγαμε πριν, τους αφιερωμένους προς το Θεό. Έτσι. Και είναι μια θυσία αυτό το πράγμα που γίνεται για το Θεό, που γίνεται για τον Χριστό. Αυτοί που εκτελούν αυτό το πράγμα είναι λίγοι. Γι' αυτό και ο Ιησούς λέει «Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλλά εις δέδοτε». Δεν μπορούν να τον ακούσουν και τον εφαρμόσουν το λόγο μου αυτό όλοι, παρά εκείνοι στους οποίους έχει δοθεί από πάνω από το Θεό, αυτό ας πούμε εντός εισαγωγικών το τάλαντο της παρθενίας, της αγαμίας. Παραδείγματα πραγματικής παρθενίας με αφιέρωση, αληθινή αφιέρωση προς τον Χριστό, έχουμε άπειρα και από παλαιότερων χωρών. Όλοι οι μεγάλες πατρές της Εκκλησίας, Βασίλειος, Χρυσόστομος, Γρηγόριος και πολλοί άλλοι, μεγάλες Αθανάσεις κλπ, ήταν άνθρωποι της εγκράτειας και της βοηθείας των ανθρώπων. Ήταν πραγματικοί ποιμένες που έμειναν άγαμοι, αλλά και εκτός μοναστηριών βρέθηκαν τέτοιοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες. Και μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και κάποιοι εθνικοί ευεργέτες μας, οι τέσσερις αδερφοί Ζωσιμάδες, οι οποίοι αυτοί οι τέσσερις έμειναν άγαμοι για να βοηθήσουν τους υπόδουλους Έλληνες και αφιερώθηκαν στην έκδοση βιβλίων των μεγάλων δασκάλων του γένους, Θεοτόκη, Κοραή κλπ, γιατί αποφάσισαν να προσφέρουν στον αγώνα τον πνευματικό του ανθρωπίνου γένους, του ελληνικού γένους, να ξαναβρούν δηλαδή οι Έλληνες την ταυτότητά τους μέσα από τα βιβλία αυτά τα πατερικά και τα πατριωτικά. Πάντως, εάν κάποιος θέλει να δει αν ανήκει σε αυτόν ή σε εκείνον τον τομέα, θα πρέπει να το κάνει θέμα προσευχής και με τον πνευματικό του να αποφασίσει, διότι είναι πολλοί άνθρωποι σήμερα που είναι αναποφάσιστοι στο να παντρευτούν ή να μην παντρευτούν. Πρέπει κανείς να εξετάσει τα κίνητρα τα δικά του εσωτερικά, να δει αν θέλει ή δεν θέλει και για ποιο λόγο θέλει ή δεν θέλει να μείνει άγαμος ή να παντρευτεί και να περάσει στην εφαρμογή αυτής της αποφάσεώς του. Αυτό ήταν το κομματάκι που συνδέει στο 18ο κεφάλαιο την παραβολή της χείρας με το υπόλοιπο κείμενο. Είπε μια παραβολή ο Χριστός για να προσέχουν πάντοτε και να μην αποθαρρύνονται ποτέ στην προσευχή τους οι πιστοί, αν ο Θεός δεν απαντάει αμέσως στα αιτήματα, να ελπίζουν και να περιμένουν την απάντηση του Θεού, διότι δεν θα αργήσει οπωσδήποτε και σε λίγο θα έρθει και η απάντηση αυτή. Και τους λέει πως ήταν κάποιος δικαστής σε μια πόλη που δεν φοβόταν ούτε τον Θεό ούτε τους ανθρώπους, αυτός ο άνθρωπος. Ούτε τη δύναμη των ανωτέρων του φοβήτο, ούτε την εκτίμηση του μικροτέρου του ελάβανε υπόψη του. Κάποια δε χείρα σε αυτή την πόλη, μας λέει, ερχότανε προς αυτόν και τον παρακαλούσε και του έλεγε «Βοήθησέ με να βρω το δίκαιο μου και να με προστατεύσει από τον αντίδικό μου». Εκείνος όμως
δεν ήθελε. Ίσως επειδή δεν είχε μισθό καλό, αλλά τέλος πάντων τις ανέβαλε συνεχώς αυτό το πράγμα. Η Χείρα όμως τον επίεζε με τακτικές επισκέψεις. Και στο τέλος εκείνος ο δικαστής, ο κριτής εκείνος, σκέφτηκε και είπε στον εαυτό του: «Αν και δεν λαμβάνω υπόψη μου το Θεό και τους ανθρώπους, εντούτοις επειδή μου έγινε φόρτωμα, τσιμπούρι όπως λέμε, αυτή η γυναίκα που έρχεται κάθε τόσο και με ενοχλεί, θα δικάσω την υπόθεσή της για να τελειώνει αυτή η ιστορία, να μην έρχεται κάθε τόσο και με απασχολεί και με βάζει σε δύσκολη θέση να της λέω αύριο και μεθαύριο και να μην κάνουμε τίποτα. Ο Θεός, ο τόσο δίκαιος, ο οποίος μακροθυμεί, δεν θα κάνει δεκτά τα αιτήματα των δικών του ανθρώπων αν αυτοί θελήσουν να τον παρακαλέσουν νύχτα και ημέρα? Ναι, σας λέγω, λέει ο Ιησούς, ότι θα ακούσει την τελικώς την παράκληση αυτή που κατευθύνουν και θα τους κάνει αυτό που ζητάνε». Και εδώ προχωρεί περισσότερο στις παραβολές για να διδάξει ο Χριστός πάντοτε και λέει ότι θα καμφθεί ο Θεός από τις παρακλήσεις των παιδιών του και τις επίμονες προσευχές τους. Αλλά κι αν εμβαθύνουμε λιγάκι σε αυτό το παράδειγμα του Χριστού, θα δούμε ότι αυτό είναι το παράδειγμα της προσευχής η οποία δεν σταματάει αλλά είναι επίμονη και φέρνει αποτέλεσμα. Ο Πατριάρχης στην Παλαιά Διαθήκη, ο Πατριάρχης Ισαάκ, προσευχόταν, λέει, στο Θεό για να αποκτήσει παιδί. Και ο Αβραάμ βέβαια, αλλά τώρα παίρνουμε το παράδειγμα του Ισαάκ, ο οποίος 20 χρόνια, λέει, προσευχότανε και τελικά του έγινε το χατήρι. Ο Δαβίδ, ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ, όπως τον ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη, που έγραψε τους υπέροχους ψαλμούς, και έλεγε πως τα νυχτερινά του δάκρυα γίνανε ψωμί πλέον και άρτος. «Κουράστηκα τους στεναγμούς μου», λέει σε ένα ψαλμό του, «διότι κάθε νύχτα πίνω τα δάκρυά μου και είμαι σαν στρουθείο μέσα στη φωλιά του». Αλλά προσεύχε το όχι μόνο στο παλάτι, αλλά και οπουδήποτε βρισκόταν, και στον πόλεμο ακόμα, ο προφήτης Δαβίδ και βασιλιάς του Ισραήλ προσευχόταν. Αλλά και ο Ιωνάς που βρέθηκε μέσα στο κήτος, εκεί βρέθηκε, λέει, και άρχισε να προσεύχεται και να φωνάζει: «Εν το εκλείπει η ψυχή μου». Δηλαδή και εκεί κράβγαζε στο Θεό και προσευχόταν να τον βγάλει από εκεί μέσα, διότι καταλάβαινε ότι ήταν σε πολύ δύσκολη και τραγική θέση μέσα στην κοιλιά ενός ψαριού. Όχι όμως σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις ο άνθρωπος, είτε σε ερημιές, είτε στο σπίτι του, είτε στα μοναστήρια, μαθαίνει την τέχνη της προσευχής. Πολλοί διανυκτερεύουν, λέει, στην προσευχή, δηλαδή κάνουν προσευχή όλη τη νύχτα. Οι μεγάλοι αβάδες της ερήμου, οι πατέρες της εκκλησίας, περνάγανε κάποιες νύχτες προσευχόμενοι. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, έχουμε παραδείγματα προσευχών ισχυρών, αλλά έχουμε και την ίδια την προσευχή του Ιησού Χριστού στη Γεστημανή. Ο Κύριος εκεί προσευχήθηκε τόσο έντονα που έτρεξαν θρόμβοι αίματος από τον κατωπό του, λέει. Ο ιδρώτας έπεφτε σταγόνες, χοντρές σταγόνες. Έχουμε την Ελληνίδα εκείνη η οποία παρακάλεσε τον Χριστό να της λεήσει την κόρη που βασανιζόταν, Συροφινίκησα, η οποία παρόλο που την διώχνανε οι άλλοι και της λέγανε να σταματήσει και να πάψει πλέον να κραυγάζει πίσω από τον Χριστό, αυτή επέμενε και τον ακολούθησε ώρες ολόκληρες και τον παρακαλούσε και από κοντά και από μακριά να της κάνει την παράκληση αυτή. Και να θυμηθούμε
την ταπείνωσή της όταν είπε ότι δεν μπορώ να πάρω το ψωμί από τα παιδιά και να το δώσω στα σκυλιά. Δηλαδή δεν μπορώ να αφήσω τους Εβραίους τώρα, τους δικούς μου ανθρώπους που είναι τα παιδιά μου, να τους ευεργετήσω και να αρχίσω να ευεργετώ ανθρώπους που είναι εκτός της εβραϊκής πείμνης μου. Αν και βέβαια ο Χριστός είχε πρόθεση να ευεργετήσει κάθε άνθρωπο και όπως το είδαμε. Και απάντησε με τη μεγαλοπρεπή εκείνη φράση, «Ναι Κύριε, και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι», λέει, «των κυρίων τους». Και της είπε ο Χριστός, «Μεγάλη πίστη σου γυναίκα, θα γίνει όπως θέλεις». Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, επί τρεις μέρες, λέει, στη Δαμασκό προσευχόταν τυφλός, δίχως να φάγει, δίχως να πιει τίποτα, τρία ολόκληρα ημερόνυχτα προσευχόταν στο Θεό να τον ελεήσει. Στην Ινεβή, τρεις μέρες κι αυτοί δεν έφαγαν και δεν ήπιαν και προσεύχονταν και με μετάνοια έδασαν, λέει, τα κεφάλια τους σάκο και μπήκαν στα σπίτια τους και άρχισαν να κραυγάζουν και να προσεύχονται στο Θεό να μην τους καταστρέψει και ο Θεός εισάκουσε την προσευχή τους και δεν τους κατάστρεψε. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα από το Ευαγγέλιο αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε τον Άγιο Ιάκωβο, ο οποίος ήταν επίσκοπος, ο πρώτος επίσκοπος Ιερουσαλήμ, ο οποίος λέει, ακόμα και πριν τον σκοτώσουν, εκείνος σε προσεύχεται πάνω στο πτερύγιο του ναού, γιατί του ζητήσανε, τον παγιδεύσανε να πάει εκεί πάνω για να προσευχηθεί για αυτούς και με σκοπό να τον ρίξουν και τον σκότωσαν. Τον έριξαν και τον αποτελείωσαν εκεί με ένα ρόπαλο, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Αλλά συνέχισε να προσεύχεται και την ώρα που τον σκότωναν. Έχουμε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος προσεύχεται και αυτός προς το Θεό μια προσευχή, προθανάτια προσευχή, την ώρα που τελείωνε και ο Θεός έπαιρνε το πνεύμα του. Αλλά παρόλο που δεν φαίνεται, ο ουρανός και η γη είναι ποτισμένα από δάκρυα προσευχών ανθρώπων απογοητευμένων, απελπισμένων, πονεμένων περισσότερο, οι οποίοι στην ίστατη στιγμή κάνουν προσευχή στο Θεό, διότι έχουν δει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βοηθηθούν. Και οι γιατροί, όταν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, δείχνουν προς τα πάνω και λένε, τώρα ο Θεός, εμείς κάναμε ό,τι κάναμε από εδώ και πέρα, ό,τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να μας έχει συνεχώς πλησίον του και κοντά του. Και αυτό το κάλεσμα είναι μεγάλη τιμή του ανθρώπου, διότι τα αγαπητά πρόσωπά του είναι εκείνοι που προσεύχονται. Ο Θεός δεν μας βαριέται ποτέ, γιατί δεν είναι σαν και εμάς τους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως είπαμε με το δικαστή που βαρέθηκε να ακούει εκείνη τη χείρα, ο Θεός δεν βαριέται ποτέ να ακούει τον άνθρωπο να προσεύχεται, διότι αυτή είναι η χαρά του, να ακούει και μας αμείβει, όχι μόνο επειδή μας αγαπά, αλλά πολλές φορές μας κάνει το δώρο αυτό που του ζητάμε επειδή το αξίζει ο άνθρωπος, αλλά και αν δεν το αξίζει, από την πολύ του επιμονή έλκει το έλεος του Θεού και γίνεται αυτό που θέλει. Καμιά φορά δεν γίνεται στην προσευχή μας αυτό που θέλουμε, όχι επειδή δεν θέλει ο Θεός, αλλά επειδή δεν μας συμφέρει. Ιδίως εκείνοι που προσεύχονται συνεχώς για χρήματα. Δεν μας συμφέρουν τα πολλά χρήματα. Έστω, για τα λίγα χρήματα, κανείς μπορεί να κάνει μια δέηση και μια ευχή για να μπορεί να επιβιώσει. Αλλά το πολύ χρήμα ο Θεός δεν το δίνει στους ανθρώπους, γιατί το πολύ χρήμα κατά τεκμήριο και στην πλειονότητα των περιπτώσεων καταστρέφει τους ανθρώπους, απομακρύνει από το Θεό και από τη σωτηρία τους. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι είναι το ωφέλιμο για μας μερικές φορές και δεν ξέρουμε τι ζητάμε, όπως και εκείνοι που λέγανε «Βάλε μας δίπλα σου όταν έρθει η βασιλεία σου». Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, αν θυμηθείτε, προσεύχεται τρεις φορές για το σκόλοπα αυτή, την αρρώστια που είχε, λέει, και εμφανιζόταν κατά περίοδο στη σάρκα του και τον ταλαιπωρούσε. Αλλού τη λέει σκόλοπα και αλλού άγγελο Σατάν, και ο Θεός του απάντησε ότι δεν σου την παίρνω αυτή την αρρώστια, διότι δεν σε συμφέρει. Σου αρκεί αυτή η χάρη που έχεις πάρει από μένα, ναι,
Και αυτή την αρρώστια πρέπει να την έχεις. Μυστήρια συμβουλές του Θεού, υπάκουσε ο Παύλος και δεν προσευχήθηκε περισσότερο, αλλά υπέμεινε σε αυτό που του είπε ο Θεός, ότι την προσευχή αυτή μην την ξανακάνεις, διότι δεν σε συμφέρει να σου δώσω αυτό που μου ζητάς. Ο Θεός ξέρει βέβαια, καλύτερα τον άνθρωπο, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι να επικοινωνεί με τον δημιουργό του. Όπως η μάνα επικοινωνεί με το παιδί, διότι τελικά έχει ο άνθρωπος την ανάγκη του Θεού κάθε στιγμή της ζωής του. Και έστω και να δεν το καταλαβαίνει και νομίζει ότι είναι αυτοδύναμος ο άνθρωπος, βρίσκεται σε μια πλάνη, διαρκή πλάνη. Κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο από κακοτοπιές, αλλά και από θάνατο και από ατυχήματα και από πτωχεύσεις και από χίλια δύο πράγματα τα οποία μας προφυλάσσει ο Θεός, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και νομίζουμε ότι εμείς οι ίδιοι έχουμε προσφέρει στον εαυτό μας ασφάλεια. Βλέπουμε πόσες ασφάλειες έχει σήμερα, κυκλοφορούν ασφάλειες ζωής, πυρός κλπ, ατυχήματος. Αλλά δεν ξέρουμε ότι ο Θεός έχει δώσει σε κάθε χριστιανό βαπτισμένο ένα φύλακα άγγελο που τον πάρα πολλές φορές τον βγάζει από το σχοιμό. Μου λέγε ένας φίλος μου που ήταν και ζωηρός κάπως και πάει και στην Αμερική, μου λέει τι να σου πω. Τώρα που κάθομαι και σκέφτομαι σε μεγάλη ηλικία, μετά τα 60 χρόνια, βλέπω πόσες φορές με γλίτωσε Θεός, ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι από τρομερές περιπέτειες που έριχνα εγώ τον εαυτό μου. Ευτυχώς που το καταλαβαίνουμε καμιά φορά πόσο πολύ βοηθάει ο Θεός σε περιπτώσεις που εμείς είμαστε αμέριμνοι. Κάποτε ένας έτρεξε για να προλάβει το αεροπλάνο. Έτρεχε με το αυτοκίνητό του 200 χιλιόμετρα. Κόντευε να τσακιστεί με το αυτοκίνητο. Αλλά τελικά έφτασε η στιγμή ακριβώς που την τελευταία στιγμή και το χάσε το αεροπλάνο. Και στεναχωρήθηκε πάρα πολύ επειδή το χάσε το αεροπλάνο και άρχισε να φωνάζει εκεί γιατί κλπ. Του πέρασε κάποια στιγμή. Και μετά από μερικές ώρες μαθεύτηκε ότι αυτό το αεροπλάνο έπεσε. Και φυσικά δεν άκουσαμε σε αεροπορικά δυστυχήματα εύκολα να σώζονται οι ζωές των ανθρώπων. Δεν σώθηκε κανένας. Σώθηκε μόνο αυτός που άργησε και δεν πήρε το αεροπλάνο. Και τότε κατάλαβε ότι ο Θεός του βάλε κάποια εμπόδια για να μην φτάσει στην ώρα εκείνη τη μοιραία για τη ζωή του. Δεν ξέρουμε λοιπόν ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να γίνει και με τη δική μας ζωή. Και το συμπέρασμα είναι πως εμείς οι οποίοι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εύκολα μόνοι μας και μερικές φορές ούτε παιδιά δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, έτσι τα ζευγάρια, ας παρακαλέσουν τον Θεό με όλη τους την πιστή και την καρδιά και τη θέρμη τους και ο Θεός θα εισακούσει όπως εισάκουσε τον Ισαάκ και τον Αβραάμ και τη Σάρα, οι οποίοι προσευχόντουσαν μια ολόκληρη ζωή για να τεκνοποιήσουν. Ας μην και εκείνος που ζητάει την υγεία του παιδιού του, του γιού του, της κόρης του, να μην βαρεθεί να παρακαλάει, όπως δεν βαρέθηκε να παρακαλάει από πίσω του Χριστό ώρες ολόκληρης η Χαναναία. Εσύ πάλι αγαπητέ αδερφέ που δεν έχεις κάποια αρρώστια ή κάποια βαριά αμαρτία για να προσέχεις τόσο και έχεις πνευματικό, αγίαζε τα βράδια σου προσευχόμενος στο Θεό όσο μπορείς περισσότερο. Μισή ώρα, μια ώρα, όσο μπορείς. Το κατά δύναμη πρέπει να προσευχόμεθα, να βιάζουμε τον εαυτό μας λίγο στην προσευχή. Διότι τίποτα δεν γίνεται αν δεν βιάσει κανείς τον εαυτό του. Ούτε τα κοσμικά πράγματα γίνονται εύκολα. Για να φτιάξει κανείς ένα σπίτι ή να πάρει ένα αυτοκίνητο αυτό, πρέπει να πιέσει τον εαυτό του να βγάλει χρήματα. Έτσι γίνεται και εδώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πιέσει κανείς τον εαυτό του για να μπορέσει να καταφέρει κάτι καλό και στην προσευχή του. Και κατόπιν περνάει στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου ο Χριστός στη συνέχεια του Ευαγγελίου μας
και απευθύνεται σε εκείνους που πιστεύουν τόσο πολύ στον εαυτό τους και εξουθενώνουν τους άλλους ανθρώπους, απευθύνεται προς τους Φαρισαίους αυτή η προσευχή, που αν και δεν τον ακολουθούσαν οι ίδιοι, έστελαν όμως δικούς τους ανθρώπους, και γενικώς η πρωτοβουλία αυτή που παίρνουν οι άνθρωποι δείχνει ότι δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είμαστε αυτάρκεις και ότι είμαστε αρκετοί εμείς απέναντι το Θεό και καταξιωμένοι, όπως ο Φαρισαίος της παραβολής. Γιατί λέει στην παραβολή αυτή πως δύο άνθρωποι ανέβηκαν για να προσευχηθούν στο ιερό του ναού. Και ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος ήταν τελώνης. Και οι Φαρισαίοι θεωρούνται απριόρι ευλαβείς άνθρωποι, άγιοι ας πούμε επί γης, και τους τελώνες ονόμαζαν εκείνους που εισέβραταν τους φόρους, ένα είδος μαφία εισπρακτόρων του φόρου, συνεργαζόντουσαν και με τον κατακτητή, τον Ρωμαίο δηλαδή, κατακτητή, και γι' αυτό είναι πολύ απεχθή στο λαό οι τελώνες. Άμα έβλεπαν τελώνη, φοροεισπράκτορα, τρέμανε τότε. Δεν ξέρανε τι θα, κονδύλι θα τους κόψει και πού θα βρουν τα λεφτά να πληρώσουν τους φόρους. Ο Φαρισαίος λοιπόν κάθηκε σε μια γωνιά, λέει, να είναι περίβλεπτος, να τον βλέπουν οι άλλοι, προσέξτε. Και λέει, δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, αμαρτωλοί, μοιχοί, άρπαγες, κλέφτες κλπ. Όπως αυτός ο τελώνης. Αλλά εγώ νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα και όχι πως υπερχρούν ο Μωσαϊκός νόμος να νηστεύουν εκείνη την εποχή, αλλά το κάνανε για περισσότερη ευλάβεια, για αγιοσύνη. Και ξεχωρίζω και το 1/10 λέει από αυτά που έχω και το προσφέρω στον ναό και στους φτωχούς και θεωρεί τον εαυτό του καταξιωμένο και το Θεό οφειλέτη του. Με αυτόν τον τρόπο που προσεύχεται εγωιστικά και απολυταρχικά. Ενώ ο τελώνης λέει από την άλλη μεριά, ούτε τα μάτια του δεν σήκωνε για να κοιτάξει προς το Θεό, αλλά χτύπαγε το στήθος του, λέει, την αμαρτωλή του την καρδιά. Και έλεγε, Θεέ μου, λυπήσου με μένα τον αμαρτωλό. Αυτά τα δύο λόγια έλεγε ο τελώνης. Και λέει ο Χριστός ότι αυτός κατέβηκε δικαιωμένος στο σπίτι του, διότι καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί από το Θεό. Ο τελώνης σκυφτός κατηφής χτυπώντας το στήθος του συναισθάνεται το βάρος της ενοχής και του κακού που κάνει. Μετανοεί δηλαδή εκείνη τη στιγμή και αλλάζει ζωή. Ενώ ο άλλος όχι μόνο δεν μετανοεί για τη ζωή που κάνει, αλλά περιαυτολογεί. Ανυψώνει ο ίδιος τον εαυτό του και επιδεικνύει τις αρετές του μπροστά στον κόσμο, θεωρώντας το Θεό ότι του οφείλει να τον δικαιώσει. Και αυτή είναι η μεγάλη περηφάνεια την οποία ταπεινώνει ο Θεός. Διότι κάθε αρετή είναι μεν υγεία, και κάθε κακία είναι νόσος. Αλλά η μεγαλύτερη νόσος, όπως ξέρουμε, είναι νόσος του διαβόλου, η περηφάνεια. Ποια είναι η καλύτερη υγεία? Η καλύτερη υγεία είναι το αντίθετο της περηφάνειας, που είναι η ταπείνωση. Αυτοί λοιπόν οι δύο χαρακτήρες είναι το πρότυπο της υπερηφανίας ο ένας και της ταπεινώσεως ο άλλος. Και βάζει τον υπερήφανο να έχει αρετές, για να δει κανείς ότι και αυτές καταστρέφονται από την υπερηφάνεια. Οι Φαρισαίοι ήταν τηρητές του νόμου και ιδιαίτερα ζηλωτές, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο. Φαρές σημαίνει ξεχωριστός, άγιος. Αυτός ο Φαρισαίος θεωρεί τον εαυτό του κάτι το ξεχωριστό, που δεν είναι σαν τους άλλους, γι' αυτό και η κατάκρισή του είναι βαριά και η αμαρτία του είναι πολύ μεγάλη.
Αντίθετα, ο τελώνης είναι εκείνος που συναισθάνεται και γνωρίζοντας την κατάστασή του, έχει συνέστηση των αμαρτιών του. Και ας ρίξουμε μια ματιά τώρα στην αρρώστια, από μια μεριά του εγωισμού και στη θεραπεία που είναι η ταπεινοφροσύνη. Η νόσος είναι η περηφάνεια, αυτή που γκρέμισε και τους αγγέλους και τον διάβολο από ψηλά. Ο τελώνης βλέπει τις δικές του αρετές και τις κακίες των άλλων. Συγγνώμη, ο Φαρισαίος, ο περήφανος, βλέπει τις αρετές του μόνο και τις κακίες των άλλων. Κάνει κάνει μια διάκριση εκεί πέρα, επιλογή. Δεν βλέπει τις καλοσύνες των άλλων, ούτε τις κακίες του εαυτού του. Αυτός έχει ειδωλοποιήσει τον εαυτό του και δεν δείχνει ένα βλέμμα συμπαθίας στους άλλους. Και αν το κάνει αυτό κοιτάζοντας τους άλλους, το κάνει για να υψώσει περισσότερο το δικό του είδωλο και να φανεί ψηλότερος από τους άλλους, εξυψώνοντας τον εαυτό του. Βλέπουμε αμέσως μια παθολογία στη στάση αυτή του ανθρώπου, να βλέπει τους άλλους κατώτερούς του, έτσι. Φαινομενικώς φαίνεται πως ευχαριστεί το Θεό, σε ευχαριστώ Θεέ μου αρχίζει η προσευχή του, αλλά κατά βάθος συγχαίρει τον εαυτό του, τον παραδέχεται, του δίνει χειραψίες και του λέει μπράβο, είσαι σπουδαίος, λέει στον εαυτό του. Και λυπάται και το Θεό που δεν έχει πιστούς δήλους όπως αυτός, διότι βέβαια αυτός είναι τόσο σπουδαίος, ενώ όλοι οι άλλοι είναι κατακριτέοι. Ο Φαρισαίος είναι και αυτάρκης. Δεν ζήτησε τίποτα από το Θεό. Έχει αρκείται σε αυτά που κάνει, στην νηστεία που κάνει και στα 1/10 από τα χρήματα που δίνει στους άλλους. Αλλά είναι υποκριτής. Κανονικά θα έπρεπε να προσευχηθεί υπέρ των αμαρτωλών ανθρώπων, δίνοντας το βάρος της αγιοσύνης του προς ωφέλεια του συνόλου. Αλλά αυτός ούτε καν σκέφτεται να προσευχηθεί για τους άλλους ανθρώπους. Τον αντίον δείχνει και τον τελώνει και λέει «Δεν είμαι σαν και αυτόν εκεί τον τελώνει». Δεν κριτικάρει τον εαυτό του. Λέει τις αρετές του και μπορεί να είχε τις αρετές αυτές όπως λένε και οι ερμηνευτές της παραβολής, αλλά τι δεν είχε? Δεν είχε ταπείνωση. Ύψωνε τον εαυτό του τη στιγμή που ο Χριστός τον εκατακρίνει και λέει ότι αυτός δεν έκανε τίποτα με αυτή την προσευχή που είπε. Καταδικάστηκε, διότι ο Θεός δεν θέλει τον υπερήφανο. Ισοπεδώνει τον υπερήφανο και ανεβάζει τον ταπεινό. Και άλλες φορές είχαμε πει αυτό το πράγμα που είχε συμβεί τότε με τον Χίτλερ, ο οποίος ανέβασε τον εαυτό του σε ένα βάθρο 35 μέτρα για να βγάλει ένα λόγο και υπάρχουν πλάνα από αυτή τη μεγάλη ομιλία του Χίτλερ λίγο πριν τον πόλεμο. Έκανε 35 μέτρα βάθρο σε τη μεγάλη πλατεία του Βερολίνου και από κάτω παραταγμένος ο στρατός και αυτός ψηλά με τα μικρόφωνα μιλούσε και με τη βροντερή φωνή εκεί. Αλλά μετά από μερικά χρόνια, 5-6 χρόνια, τον ευρύκε ο θάνατος ακριβώς 35 μέτρα μέσα στη γη, διότι λέει ότι το καταφύγιο που είχε σκάψει ήταν 35 μέτρα. Σήκωσε τον εαυτό του πάνω 35 μέτρα και μίλησε περίπου βλάστημα προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Καυχήθηκε ότι θα συντρίψει τους πάντες και τα πάντα, ότι αυτός είναι δυνατός, ότι αυτός είναι οδηγητής της Γερμανίας προς το πεπρωμένο της και όλες αυτές τις αηδίες που έλεγε. Αλλά σαν να ήταν ένας μήλος δηλαδή, η ζωή ένας τροχός από πάνω τον έφερε και μπήκε μέσα στην τρύπα του. Και κάει και λέει εκεί πέρα, πυρπολήθηκε, άλλοι λένε ότι αυτοκτόνησε με σφαίρα. Ακριβώς 35 μέτρα ήταν και το σημείο μέσα στη γη που χώθηκε και εκεί τον βρήκε ο θάνατος. Ήταν μια δίκαια τιμωρία του υπερήφανου αυτού ανθρώπου, διότι ο υψώνων εαυτόν θα κατελαφιστεί και εκείνος που χαμηλώνει, ταπεινώνει τον εαυτό του, θα υψωθεί από το Θεό. Αυτό λέει και η Παλαιά Διαθήκη
Και αυτός είναι ο πνευματικός και φυσικός νόμος. Να μην βλέπουμε τους άλλους μικρούς, αμόρφωτους, άσχημους, άσημους, μη εμφανίσιμους και τα δικά μας τα προσόντα να τα νομίζουμε ότι είμαστε κάτι με αυτά που έχουμε, διότι ό,τι έχουμε καλό, αν έχουμε κάτι καλό, και αυτό είναι δώρο του Θεού. Τι φέραμε σε αυτόν τον κόσμο, τον εαυτό μας εμείς τον εφέραμε, άλλος έφερε τον εαυτό μας. Και λέει και ο ψαλμοδός, τι έχεις που δεν έλαβες, και ο Χρυσόστομος λέει, καφιέσαι σαν να τα πήρες τα χαρίσματα αυτά από τον εαυτό σου ή να τα έκανες εσύ. Λοιπόν, εσύ δημιούργησες όλα αυτά τα οποία έχεις, όχι βέβαια, διότι εδώ όταν ήρθες, ήρθες σαν ένα μικρό μούρο, το οποίο έγινε ένα ψαράκι, μετά ένα βατραχάκι, μετά ένα έμβριο και μετά ένα μωρό νεογέννητο, το οποίο δεν έφερε απολύτως τίποτα από εκεί που ήρθε από την ανυπαρξία, αλλά όλα τα πήρε από εδώ. Να μην καυχάτε λοιπόν κανείς για πράγματα τα οποία είναι δικά του, διότι είμαστε ξένοι σε αυτόν τον κόσμο και ο κόσμος δεν είναι κανενός. Είναι του Θεού ο κόσμος. Και από το Θεό τα πήραμε όλα. Αν ο άνθρωπος καταβάλει μια προσπάθεια για κάτι, να ξέρει ότι αυτή είναι το λίγο που καταβάλει αυτός, το πολύ, το πιο πολύ το έχει κάνει ο Θεός. Για να μην καυχιέται λοιπόν ούτε για τα κτήματά του, ούτε για την ευφυΐα του, ούτε για την ομορφιά του, ούτε για την παιδεία του, ούτε για τίποτα από αυτά, διότι είναι προσβολή προς το δημιουργό του. Να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος λοιπόν για τίποτα, αγαπητοί φίλοι. Ούτε για τις καλοσύνες του, ούτε για το ότι δίνει 2 δεκάρες στους στοχούς, ούτε για το ότι έχει μια μόρφωση επειδή έχει διαβάσει 10 βιβλία παραπάνω από έναν άλλον, αλλά να ξέρει ότι πόσοι άνθρωποι συνετέλεσαν για να γίνει αυτός έτσι, συνετέλεσαν οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι φίλοι, οι πνευματικοί πατέρες, ο Θεός, κατά κύριο λόγον, διότι εάν δεν τον είχαν αναθρέψει με το γάλα η μάνα του κάθε 6 ώρες το μικρό, δεν θα είχε ζήσει. Και τότε να βλέπαμε πού θα πήγαινε η δική του η αξία, έτσι. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να είναι πάντα ταπεινός και να θυμάται, να είναι μέσα στην πραγματικότητα. Ο ταπεινός άνθρωπος τι θα πει, ζει ρεαλιστικά, ζει μέσα στην πραγματικότητα. Βλέπει δηλαδή με μάτι καθαρό ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο και ότι σε μια στιγμή μπορεί να φύγει από εδώ, μια κλωστή κρατάει τη ζωή του και μπορεί να φύγει ανά πάσα στιγμή από τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος δεν είναι δικό σου και δικό μου, δεν είναι κανενός, λέει ο ποιητής, αλλά έπρεπε να συνεχίσει εκεί, είναι του Θεού ο κόσμος. Δεν φέραμε λοιπόν τίποτα στον κόσμο και θα φύγουμε πάλι με άδεια χέρια από αυτόν τον κόσμο, γι' αυτό είμαστε ταπεινοί και προσεκτικοί. Να περπατάμε σιγανά και ταπεινά, που λέει και κάποιο ωραίο τραγούδι κριτικό, σιγανά, σιγανά, σιγανά και ταπεινά πατώ στη γη. Και να μην θεωρούμε ότι είμαστε μεγάλοι, γιατί στα μάτια των ανθρώπων γελιοποιούμεθα. Γελιοποιούμεθα τελικά, αν πιστεύουμε ότι είμαστε μεγάλοι. Θα μας γελιοποιήσει η ίδια μας η βλακεία, αλλά και τη μεγάλη έτσι αποκοτιά την γελιοποιεί και ο Θεός. Δεν τη θέλει ο Θεός. Φανταστείτε πόσο αποτρόπαιο και βρωμερό είναι όμως να καυχέται κανείς όχι για τις καλοσύνες του, αλλά για τις κακίες του. Φτάνουμε και εδώ λοιπόν, σε αυτό το τρομερό σημείο, να καυχέται κάποιος επειδή είναι πόρνος, επειδή είναι κλέφτης και καταφερτζής, ενώ οι άλλοι είναι ηλίθιοι, χαβιπάνια. Κατόρθωσε να κερδοσκοπήσει στην πλάτη του φτωχού και καυχέται ότι έκανε ένα μεγάλο άθλο. Καυχούνται μερικές φορές οι γονείς για τα παιδιά τους, και ζουν μέσα σε μια ψεύτικη κατάσταση, λέγοντας ψέματα πως είναι πραγματική κατάσταση, για φανταστικά πτυχία, για φανταστικές αυτές κλπ. Έτσι χάνει κανείς την εκτίμηση και των ανθρώπων και του Θεού και κληρονομεί την κόλαση, κληρονομεί τις τύψεις, τις αιώνιες, κληρονομεί την καταστροφή του. Ας προσέξουμε πάρα πολύ τον εγωισμό, αγαπητοί αδερφοί. Ο εγωισμός δεν είναι κακός μόνο για μας και για την ψυχή μας, αλλά και για τις σχέσεις μας, τις διανθρώπινες, είναι κακός. Κανένας δεν αγαπάει τον εγωιστή.
ούτε τον τύρανο. Σκύλοι για τους κυριάρχους και λιοντάρια για τους αδυνάτους είναι πολλοί άνθρωποι. Αυτή είναι η νόσος περηφάνειας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν έχει κάποιον ανώτερο μπροστά, του γλύφει τα πόδια όπως ο σκύλος στο αφεντικό του, και όταν ο ανώτερος φύγει και έρθει ο κατώτερός του, γίνεται λιοντάρι να τον επνίξει, να τον κλωτσίσει, να τον προσβάλλει, να του φερθεί χυδαία και άσχημα, να τον επληγώσει σωματικά και ψυχικά. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες μορφές ανθρώπων, μαζί με εκείνους που καυχόνται, όχι για τις αρετές τους όπως ο Φαρισαίος, αλλά αυτοί καυχόνται και για τις κακίες τους. Καυχόνται για το πώς κοροϊδέψαν τους άλλους και κάναν λεφτά, πώς καταπατήσανε τα δάση και χτίσανε βίλες, πώς κλέψανε την εφορία και λένε μάλιστα ότι εμείς είμαστε οι έξυπνοι, οι καλοί, οι σωστοί, που θα επιβιώσουν, ενώ είσαστε οι βλάκες, οι οποίοι δεν πρόκειται να επιβιώσετε, θα χαθείτε από τη βλακεία σας, λένε. Και αυτό είναι, αυτό το πράγμα είναι ο υπερθετικός βαθμός της υπερηφανίας. Γι' αυτό πρέπει, τελειώνοντας, να πούμε ότι ας βλέπουμε τις κακίες τις δικές μας και τις αρετές των άλλων. Όχι πάντα μόνο έτσι, αλλά και έτσι, για να δούμε τι διαφορά υπάρχει. Ο Τελώνης, όπως είδαμε, είχαμε βαθιά συνέστηση της αμαρτίας, της αμαρτωλότητος. Έχουμε εμείς τέτοια συνέστηση αμαρτωλότητος? Η στάση, η θέση και η ομιλία του δείχνουν ακριβώς αυτό, αγαπητοί φίλοι. Γι' αυτό λέει πως σκυφτός στάθηκε και μακριά από το σημείο εκεί της προσευχής που προσεύχονται τότε οι Ιουδαίοι. Και ήταν συγχυσμένος και στεναχωρημένος και χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Συγχώρεσα με τον αμαρτωλό», υδρώνοντας με ψυχικό κόπο, ψυχικό άγχος θα έλεγε. Ήταν βυθισμένος μέσα στην ταπεινοφροσύνη. Και ταπεινώνεται περισσότερο και δεν διαμαρτύρεται όταν λέει «Δεν είμαι σαν και εκείνον τον τελώνη εγώ». Το παραδέχεται δηλαδή ότι είναι αμαρτωλός και του αξίζει να τον εψέξουν οι άνθρωποι για την αμαρτωλότητά του. Ο Φαρισαίος μπορεί να είχε δίκιο ως προς τον εαυτό του ότι ήταν καλός άνθρωπος, αλλά με αυτή την περηφάνεια που έδειξε κατάστρεψε αυτά τα καλά έργα που είχε. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε πάντα εμείς τις ελλείψεις μας. Δεν μας συμφέρει να καυχόμεθα για αυτό που έχουμε, αλλά μας συμφέρει να διεκδικούμε κάτι καλύτερο. Και δεν είμαστε κι εμείς ακυλίδωτοι όλοι και δεν υπάρχει κανένας αναμάρτητος. Να μην πει ποτέ κανένας ότι εγώ δεν έχω αμαρτίες. Ο μεγαλύτερος ψεύτης είναι αυτός που λέει ότι δεν έχω αμαρτίες. Ας το προσέξουμε αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε εγώ δεν έχω αμαρτίες. Και ο λόγος του Θεού που λέει ότι δεν υπάρχει ουδής αναμάρτητος, λέει ψέματα το Ευαγγέλιο και αλήθεια εσύ που, λες ότι είσαι αναμάρτητος. Και δεν ξέρεις πώς να μιλήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι παρεξηγούν κιόλας. Έπρεπε να καταστρέψουμε τους άλλους για να θεωρηθούμε ότι δεν είμαστε κακοποιοί. Μπορεί να μην είμαστε κακοποιοί, αλλά να είμαστε χερέκακοι. Μπορεί να μην θέλουμε το καλό του άλλου. Και αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Μπορεί να μην κάναμε πολλές αμαρτίες, που είναι αδύνατο να μην κάνει ο άνθρωπος πολλές αμαρτίες, γιατί και μια ώρα να ζήσει θα αμαρτήσει, κατά διάνοια, έστω και δεμένος, με τη σκέψη ακόμα μπορεί να αμαρτήσει. Και ένας ταπεινός στρατηγός λέει ότι όταν του λέγανε ότι εκείνη νίκησες, εκείνη νίκησες, εκείνη νίκησες, έλεγε αυτός ξεχάσατε ότι εκεί πέρα έχασα τη μάχη και εκεί ιτήθηκα. Κάπως έτσι πρέπει να βλέπουμε και εμείς τα πράγματα για να μην καυχόμεθα. Είναι άσχημο και κακό
το βλέπουμε και στους άλλους, ο άνθρωπος, ο καυχησιολόγος, εκείνος που κάθεται όρος και μας λέει τι σπουδαίος και μεγάλος που είναι. Και δυστυχώς βλέπουμε στην τηλεόραση τέτοιους ανθρώπους να καυχόνται, δίχως να ντρέπονται, αδιάντροπα, για το πόσο καλή είναι, πόσο υποφελής είναι για την κοινωνία, πόσο αγνοί και καλοί άνθρωποι είναι, και προβάλλουν τον εαυτό τους σαν πρότυπο καλοσύνης. Αυτό ακριβώς είναι ο φαρισαϊσμός. Αλλά αν είμαστε καλοί, που εύχομαι να είμαστε καλοί αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάμε ότι μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Διότι το καλό είναι εχθρός του καλύτερου. Και να μην μένουμε σε αυτό που έχουμε, αλλά να θέλουμε περισσότερο να προχωρήσουμε προς την αρετή, διότι αυτός ο δρόμος οδηγεί προς τη θέωση και προς το Θεό. Ας μείνουμε μέχρι εδώ και χάρη του Θεού, αν θέλει ο Θεός, να συνεχίσουμε σε μια επόμενη εκπομπή μας για τα θέματα αυτά της Ορθοδοξίας, που αρθρώνουμε και εμείς λίγα λόγια για μια μικρή ωφέλεια και των αδερφών που ακούνε. Να είστε λοιπόν καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, αν θέλει ο Θεός να μας βάλει μαζί. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.